Από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστές οι προθέσεις της κυβέρνησης ότι μέσα σε μια περίοδο πανδημίας, κλειστών σχολών, ότι θα φέρει νέο έσχος που αποκαλεί νομοσχέδιο, οι φοιτητικοί σύλλογοι ξεκαθάρισαν πως θα ακυρώσουν τα σχέδιά τους. Παλεύουμε να ανοίξουν οι σχολές μας, παλεύουμε όλα τα χρήματα που απλόχερα μοιράζει η κυβέρνηση για ΜΑΤ να δοθούν για τις ανάγκες μας και παράλληλα να ανοίξουν οι σχολές μας το ερνό εξάμηνο με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Η κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία χωρίς να πάρει κανένα απολύτως μέτρο για την προστασία εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους. Τα άνοιξε όπως τα έκλεισε. Αυτό δημιουργεί εστίες διασποράς και σε λίγο πολύ φοβόμαστε ότι θα τα ξανακλείσει. Απαιτούμε εδώ και τώρα μέτρα για να λειτουργούν τα σχολεία. Για το δεύτερο που διαμαρτυρόμαστε είναι το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, λες και αυτό έλειπε από όλη την κατάσταση, για την εισαγωγή των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αποκλείει παιδιά λαϊκών οικογενειών και πάρα πολλά άλλα παιδιά από το να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο, τα πετάει στην ουσία στην επιλογή των ιδιωτικών κολεγίων για όσα έχουν χρήματα ή με τα χίλια ζόρια οι γονείς τους μπορούν να τα σπουδάσουν εκεί. Δίνει 30 εκατομμύρια περίπου για να προσλάβει αστυνομία στα πανεπιστήμια, ενώ εμείς έφτασαν Χριστούγεννα και δεν έχουμε καθηγητές. Αντί δηλαδή να πάρει μέτρα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, δίνει χρήματα για την αστυνομοκρατία. Παίρνει μέτρα μέσα στα πανεπιστήμια για την καταστολή του διδήματος του φοιτητικού. Παίρνει μέτρα στα πανεπιστήμια για την αποβολή των σπουδαστών και των φοιτητών οι οποίοι δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας στέκεται στο πλευρό των μαθητών, στο πλευρό των φοιτητών, στο πλευρό των εκπαιδευτικών που διεκδικούν άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια, με όρους τέτοιους που θα εξασφαλιστεί και η συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα ζητάμε από το Υπουργείο να αποσύρει το νομοσχέδιο για την, το νέο νομοσχέδιο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που βάζει περισσότερα εμπόδια στους μαθητές και ταυτόχρονα το νομοσχέδιο που εντείνει την αστυνομοκρατία μέσα στα πανεπιστήμια. Όλοι οι γονείς στέκονται στον πλάι των μαθητών και θεωρούν ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους. Είναι οι μόνοι που ζητάνε από την αρχή της σχολικής χρονιάς να είναι ανοιχτά τα σχολεία με 15 μαθητές ανά τάξη, με περισσότερο προσωπικό στην καθαριότητα, με περισσότερους εκπαιδευτικούς.